Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν έκανα εδώ την ειδικότητά μου, αλλά εδώ έκανε την ειδικότητα ο δίδυμος αδερφός μου, ο οποίος μίλαγε πάντα με αγάπη για τον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό αισθάνομαι μια αδικαιολόγητη έτσι οικειότητα κι εγώ. Θα μπω κατευθείαν. Εγώ νομίζω ότι σας ήξερα. Δεν με ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι με χαιρέτησαν δύο άτομα στον δρόμο για εδώ, τα οποία τα χαιρέτησα κι εγώ, αλλά δεν έχω ιδέα ποιοι ήταν. Γιατί είναι δίδυμος αδερφός και μοιάζει ακριβώς σαν εμένα. Έλεγα λοιπόν. Νευροχειρουργός και αδερφός, ναι. Ναι, αυτός κάνει το αριστερό εμισφαίριο, εγώ το δεξιό. Λοιπόν, θα προχωρήσω όμως, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Σαν νευροχειρουργός, θα μιλήσω για τις ενδείξεις νευροχειρουργικής παρέμβασης. Θεωρώ ότι η σπονδυλοδισκίτιδα για τον νευροχειρουργό είναι μια εξαιρετικά περίεργη ιστορία, γιατί μπορεί να είναι από πάρα πολύ απλή και ο ρόλος μας να είναι σύντομος, περιορισμένος και επιτυχημένος, μέχρι πάρα πολύ πολύπλοκη και δύσκολη. Καταρχάς, ξεκινώ από το τέλος. Ποιες είναι οι ενδείξεις νευροχειρουργικής παρέμβασης? Το πρώτο απ' όλα είναι η διάγνωση. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη διάγνωση. Το δεύτερο είναι οπωσδήποτε μας καλείται αν υπάρχει νευρολογικό έλλειμμα. Οπωσδήποτε μας καλείται αν υπάρχει μια επισκληρή διασυλλογή, η οποία πρέπει να παραχετευτεί. Έχουμε πολλά να πούμε όταν υπάρχει αστάθεια σπονδυλικής στήλης και βέβαια όταν υπάρχει υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα νόσος. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτές τις ενδείξεις δεν τις συναντάει κανένας συνήθως έτσι μεμονωμένες, αλλά τις συναντάει πολλές μαζί. Δηλαδή, μπορεί να έχεις έναν ασθενή ο οποίος να έχει νευρολογική σημειολογία λόγω ενός εμποιήματος το οποίο μπορεί να πιέζει τον νοτιό μυελό, ταυτόχρονα σημαντική οστική καταστροφή, αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, και αυτές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες είναι περίπλοκες. Καταρχάς, για την διάγνωση, όπως υπόθηκε, η πρώτη εκλογή είναι να προσπαθήσουμε ελάχιστα επεμβατικά να πάρουμε δείγμα προκειμένου να ταυτοποιήσουμε το μικρόβιο. Όμως, αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό και η πραγματικότητα είναι ότι η ανοιχτή βιοψία, τέλος πάντων η ανοιχτή λήψη υλικού, έχει πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική αποτελεσματικότητα από την αξιομαξονικό, με τη βελόνια αξιονικό καθοδηγούμενη. Εδώ χαρακτηριστικά δύο μελέτες, από 90 έως 70 για μας και από 40 έως 50 για την μεβελόνια καθοδηγούμενη από αξονικό. Προχωράω κατευθείαν στο επισκληρίδιο εμπίημα, το οποίο είναι πολύ πιο συχνό από το απόστημα το εγκεφαλικό, πιθανότητα λόγω του πολύ πιο αποτελεσματικού αιματογκεφαλικού φραγμού. Η διασπορά αιματογενής κατά συνέχεια στον ενοφθαλμισμό, σε αυτά αναφέρθηκαν όλα. Υπάρχει όμως ένας σαφής και άμεσος κίνδυνος για τον νοτίο μυελό. Και λόγω πίεσης και λόγω γιατί πιέζονται τα αγγεία, οπότε μπορεί να θρομβωθούν οι φλέβες και να οδηγηθεί αυτό σε συμφόρηση αγγειακή, ή μπορεί να πιεστούν κάποιες αρτηρίες και να έχουμε ισχυμία του νοτίου μυελού, σύν τις βακτηριακές τοξίνες, οι οποίες επίσης δρούν επιβαρυντικά. Πρέπει να χειρουργούμε την επισκληρίδια και πιο σπάνια υποσκληρή διασυλλογή, ή μπορούμε να το παλέψουμε συντηρητικά? Σε ό,τι θα σας πω σήμερα, να ξέρετε ότι τα δεδομένα είναι κακά. Δεν βρήκα παρά μόνο ελάχιστες τυχεοποιημένες μελέτες, και αυτές όχι ποιοτικές, με χαμηλό αριθμό ασθενών. Επομένως, γενικά, τα δεδομένα από τα οποία αντλώ τα συμπεράσματά μου είναι κακά. Πάρα πολλά από τα συμπεράσματα τα οποία θα αναφέρω είναι από τη δικιά μου εμπειρία. Επομένως, στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι το να παροχετεύει κανένας στο επισκληρίδιο εμπίημα έχει νόημα, γιατί ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν θα καταφέρει κανένας να τους θεραπεύσει μόνο με την αντιβίωση. Και αυτό βέβαια το καταλαβαίνει κανένας. Είναι μια συλλογή στην οποία η αιμάτωση δεν είναι πολύ πλούσια, το αντιβιωτικό μπορεί να μην είναι πολύ αποτελεσματικό. Εδώ έχω μια σχετικά πρόσφατη του 2016 συστηματική έρευνα, η οποία συστηματική έρευνα αυτό το οποίο έδειξε είναι ουσιαστικά ότι υπήρχε υψηλό ποσοστό αποτυχίας μετά από μόνο συντηρητική αγωγή και ότι η παροχέτευση από τον νευροχειρουργό έχει σημαντικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην έκβαση. Ποιες χειρουργικές επιλογές έχουμε? Μας καλείται λοιπόν γιατί ένας ασθενής στη μαγνητική έχει ένα επισκληρίδιο εμπίημα. Καταρχάς, μπορούμε να διαλέξουμε αν θα κάνουμε μια μικρή θηριδοποίηση ή αν θα κάνουμε μια μεγάλη πεταλεκτομία. Αν θα κάνουμε ένα επίπεδο, αν η βλάβη είναι εντοπισμένη, αν θα κάνουμε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή θα ανοίξουμε από πάνω μέχρι κάτω. Αν θα κάνουμε μια πρόσθεα, μια οπίσθια προσπέλαση. Αν θα βάλουμε υλικά σπονδυλοδεσίας ή όχι. Αυτό το οποίο έχω να πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι
Δεν ξέρω αν υπάρχουν ορθοπαιδικοί οι οποίοι χειρουργούν σπονδυλική στήλη ή νευροχειρουργοί στο χώρο. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να χρησιμοποιεί κανένας πάντα ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Είναι μια ταλαιπωρημένη σπονδυλική στήλη. Είναι μια σπονδυλική στήλη η οποία θα ταλαιπωρείται και από αστάθεια ή θα ταλαιπωρηθεί από αστάθεια. Και το να βγάζω εγώ επιπλέον τα επιμήκη στοιχεία και να κάνω πεταλεκτομές όπως εδώ δεν έχει κανένα όφελος. Αυτό είναι πιο εργόδες, το να κάνω μια μικρή θηρίδα. Θέλει να έχεις εκπαιδευτεί σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικό και είναι καλύτερο για τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς και για να αποφύγουμε όψιμες επιπλοκές από σημαντική deformity της σπονδυλικής στήλης. Τώρα, το αν είναι ένα επίπεδο, πολλαπλά επίπεδα εξαρτάται από την εντόπιση της βλάβης. Πρόσθεια ή οπίσθια εξαρτάται από το αν είναι αφιένα στη σπονδυλική στήλη. Θεωρώ ότι γενικά αφιένα είναι πιο εύκολο να πας από μπροστά, γιατί από πίσω είναι ο νοτιός μυελός, βέβαια, στη μέση. Ενώ ακριβώς το αντίθετο ισχύει όταν πας στην οσφυϊκή μοίρα. Και το αν, αν χρειάζεται σταθεροποίηση ή όχι, και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και κυρίως με το αν εκτιμάς ότι υπάρχει αστάθεια σε αυτή τη σπονδυλική στήλη, το οποίο από μόνο του είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται καινούργια μια άλλη ομιλία. Αλλά νομίζω ότι αν ένας ασθενής έχει σημαντική οστική καταστροφή και αν ένας ασθενής βλέπει ότι η πρόσθια κολόνα του έχει καταστραφεί, τότε με κάποιον τρόπο αυτόν τον ασθενή πρέπει να τον θεροποιήσει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρόκειται για έναν ασθενή, τον οποίο είχα στη Γερμανία πριν από κάποια χρόνια, 77 ετών, και εδώ βλέπετε στην κατώτερη θωρακική μοίρα υπάρχει ένα σημαντικό επισκληρίδιο εμπίημα. Εδώ βλέπετε, αυτό είναι το εμπίημα εδώ και το μαύρο είναι ο νοτιός μυελός, δηλαδή πάρα πολύ σημαντική πίεση και μας ήρθε με νευρολογική σημειολογία και σε αυτό τον ασθενή ο οποίος δεν έχει σε αυτό το σημείο τουλάχιστον εδώ κάποια οστική, μεγάλη οστική καταστροφή, το μόνο που χρειάστηκε να κάνουμε είναι να μπούμε, να κάνουμε μια μικρή θηρίδα και να παροχετεύσουμε το εμπίημα. Αυτό το οποίο πρέπει να πω εδώ πέρα, βέβαια, είναι ότι ανάλογα με το πότε μας έρχεται ο ασθενής, δεν βλέπεις πάντα πίον. Μερικές φορές, παρόλο που βλέπεις τέτοιες πιέσεις, στην πραγματικότητα το πίον είναι ελάχιστο και έχεις πάρα πολύ κοκκιωματώδη ιστό, τον οποίο πρέπει να τον παρασκευάσεις από τον νοτιό μυελό. Αυτό είναι ένα online, τέλος πάντων, απόκομα. Όσο ήμουν τον τελευταίο χρόνο στη Γερμανία, συνέβη κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο και μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη λίμωξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιο μεγάλο ακτινολογικό τμήμα είχε μία λίμωξη από ψευδομονάδα. Με αποτέλεσμα, αυτοί κάνανε κάθε μέρα 30 ασθενείς, τους κάνανε παρακαιτήσεις για πόνο, είτε φασέτες, είτε επισκληρίδες, οτιδήποτε. Λοιπόν, είχαν λοιπόν μία λίμωξη από ψευδομονάδα, με αποτέλεσμα περίπου 30 ασθενείς να νοσήσουν από σπονδυλοδισκίδα μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτοί κατέληξαν όλοι σε εμάς, στο πανεπιστήμιο, από τους οποίους δύο μάλιστα πέθαναν. Αυτός είναι ένας από αυτούς, ήταν πολύ καιρό στη μονάδα. Είχε χειρουργηθεί ήδη στη μέση του για εμπίημα, για διάφορα πράγματα. Και αυτή ήταν η τελευταία μου εφημερία τον Αύγουστο πριν φύγω από τη Γερμανία. Ήταν η τελευταία μου εφημερία. Και κάνουν μία μαγνητική οι μοναδολόγοι και με φωνάζουν, μου λένε δες τη μαγνητική. Και η μαγνητική τι δείχνει? Δείχνει ένα φοβερό είδημα. Δεν ξύπναγε αυτός ο ασθενής καλά. Και το διακόβαν την καταστολή, δεν ανέπαινε από μόνος του. Ένα φοβερό είδημα του νοτιού μυελού και ταυτόχρονα πίσω από τον Α6 και τον Α7 υπάρχει ένα επισκληρίδιο εμπίημα το οποίο πιέζει τον νοτιό μυελό. Και βρίσκεσαι τώρα στην εφημερία, είναι 10 η ώρα το βράδυ και έχεις έναν ασθενή σε τρισάθλια κατάσταση και λες τώρα τι κάνω, τον αφήνω? Στη Γερμανία μας ευτυχώς δεν τον αφήνεις και γενικότερα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το πω, ότι τα αντανακλαστικά των χειρουργών πρέπει να τα οξύνουμε, πρέπει αυτά περιστατικά να χειρουργούνται άμεσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ασθενείς. Και μπήκαμε 10 η ώρα μέσα και αναγκάστηκα να κάνω μία σπονδυλοδεσία όπως βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή να φύγει ο Α6 και ο Α7 σπόνδυλος και να φτάσουμε μέχρι το θ1. Εδώ βλέπετε το τραχαιόστομα με πλάκα προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτός ο ασθενής. Εδώ κόψαμε, βλέπετε, 10 η ώρα, τελειώσαμε στις μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Δεν τους αφήνεις. Ακόμα και αν είναι μεγάλο χειρουργείο, θα πρέπει να μπεις να αποσυμπιέσεις αυτόν τον ασθενή, γιατί είναι ένα επίγον περιστατικό στην πραγματικότητα. Και αυτό το έβαλα, μου άρεσε. Πριν από 2 μέρες πήρα αυτό το mail. Σας παρακαλώ, γράψτε το χειρουργικό πρακτικό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τα 235 χιλιάρικα που κοστίζουν αυτοί οι ασθενείς. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ένα κλινικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Έχουν τρομερό κόστος οι νοσηλείες αυτών των ασθενών. Πάλι από την ίδια μπάτσα ασθενών με ψευδομονάδα. 69 χρονών, ο οποίος είχε κάνει επισκληρή διένεση για οσφυαλγία, αυξημένη ταχύτητα καθίσης ερυθρών, είχε μία ήπια πάρεση, αλλά είχε και κυστικές διαταραχές, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπουρδική συνδρομή.
Οπότε μπαίνουμε μέσα και κάνουμε, επειδή είχε κάποια επισκληρίδια συλλογή και πιέζονταν γενικά νοτιός, μυελός, μόνο μία αποσυμπίεση, ταυτοποιούμε το μικρόβιο που είναι ψευδομονάδα, ξεκινάμε τα ζωβακτά με βάση το αντιβιόγραμμα. Όμως, λίγο μετά, αυτό, το χειρουργείο βλέπετε ήταν 26 πρώτου, 2 Δευτέρου, επιδείνωση του άλγους, επιδείνωση των γενετικών διαταραχών, κάνουμε νέα μαγνητική και βλέπετε ξανά επισκλήρυδια συλλογή. Και ξανά αποσυμπίεση και με βάση το αντιβιόγραμμα προσθέτουμε και κεφταζιδίμη. Εμένοντες δείκτες φλεγμονής, χωρίς βελτίωση κλινικά, και εδώ αρχίζουμε να πηγαίνουμε στα περιστατικά τα οποία είναι πιο πολύπλοκα και καταστροφές. 11 Δευτέρου νέα μαγνητική και βλέπετε ότι όχι μόνο εδώ πέρα δεν είναι απόλυτα καθαρός, αλλά δεν είναι άσχημα, έχει πιο πάνω ένα ακόμη μεγαλύτερο επισκληρίδιο εμπίημα. Με αποτέλεσμα αυτό το πράσινο το εμπίημα, το μπλε αντιστοιχεί στο νοτιό μυελό, έτσι. Και ξαναμπαίνουμε μέσα επιγόντως και κάνουμε μια αποσυμπίεση, μια νέα αποσυμπίεση. Έχει αποσυμπιεστεί λοιπόν 3 φορές αυτός ο ασθενής. Έρχεται μετά από κάποιους μήνες, 3 μήνες περίπου, όλα τέλεια με τη φλεγμονή, αλλά εδώ έχουμε τώρα τις όψιμες επιπλοκές της σπονδυλοδισκίτιδας. Ο ασθενής μας λέει πονάει συνέχεια η μέση μου. Και βλέπουμε μια εκτεταμένη οστική καταστροφή και εκτεταμένες οστεοαρθρητικές αλλοιώσεις στις όψιμες επιπλοκές πλέον. Οπότε αυτόν τον ασθενή του προτείνουμε πλέον σπονδυλοδεσία. Και του κάνουμε μια σπονδυλοδεσία, έτσι με, ουσιαστικά μπαίνουν οι κλωβοί, μπαίνουν οι κυβίδες. Άμεση βελτίωση της οσφιαλγίας του, έρχεται 2 μήνες μετά και δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ, αλλά οι βίδες έχουν χαλαρώσει, έχουν κάνει κενό, δεν πιάνουν καλά μέσα στο οστό. Έρχεται δηλαδή με ψευδάρθρωση, γιατί το οστό δεν είναι καλής ποιότητας μετά από σπονδυλοδισκίτιδα. Οπότε κατέληξα να χρειαστεί να του βάλω βίδες, έβγαλα τις βίδες αυτές οι οποίες δεν έπιαναν καθόλου, κατέληξα να του βάλω βίδες στο ιερό και στο λαγόνιο και αυτό έλυσε το πρόβλημα του ασθενούς. 63 ετών, νεφρική ανεπάρκεια, ζαχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, είχε χρόνιο λεμφίδημα με λεφαντίαση στα κάτω άκρα και μια δερματίτιδα από φλεβική στάση, ο καλύτερος ασθενής, ο οποίος ήρθε με έντονη οσφιαλγία, είχε κάνει νωρίτερα κάτι ενέσεις πάλι στη μέση και αδυναμία των κάτω άκρων. Και κοιτάξτε εδώ, η μαγνητική δεν δείχνει μόνο ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια συλλογή γύρω από το δίσκο, αλλά έχεις και εκτεταμένη οστική καταστροφή. Ό,τι κάνεις εδώ πέρα, βάζεις το χειρουργείο, τον ασθενή τον αποσυμπιέζεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πρώτα πήγαμε, κάναμε μια βιοψία, ταυτοποιήσαμε ότι ήταν το παθογόνο μικρόβιο, ήταν η Morganella Morgani, και λόγω του εμένοντος άλγους, αποσυμπίεση και κάναμε σπονδυλοδεσία Ω-Ω5, γιατί λέμε ότι αυτή η σπονδυλική στήλη είναι ασταθής. Και αυτή εδώ πέρα είναι η σπονδυλοδεσία. Και προσεύχεσαι ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει. Γιατί μεταφέρεις όλη την πίεση στα οπίστια στοιχεία, ενώ στην πραγματικότητα η πρόσθια κολόνα είναι που έχει αποτύχει σε αυτόν τον ασθενή. Οι προσευχές όμως δεν πιάνουν πάντα τόπο, οπότε αναγκάζεσαι και κάνεις μετά μπροστά σωματεκτομή. Δηλαδή θέλει πλάγια, τομή, να πας από τα πλάγια και μέσα από το λαγνοψωίτη να βγάλεις τους 2 κατεστραμμένους σπονδυλούς και να στηρίξεις κάπως αυτή τη σπονδυλική στήλη. Εδώ θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος ότι έχω τοποθετήσει το μόσχευμα πολύ μπροστά στον όμικρον 5. Αλλά σας διαβεβαιώ, προσπάθησα πάρα πολύ να το βάλω λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε να καθίσει πολύ καλά. Αλλά ίσως λόγω της γωνίας που είχε αυτός ο ασθενής εδώ πέρα δεν τα κατάφερα. Αυτή είναι η μετεγχειρητική αξονική 12 δεκάτου. Και έρχεται λίγες μέρες μετά με ένα κάταγμα από πάνω μέχρι κάτω σε όλο τον Α5. Έτσι. Και είναι εκεί πέρα που λες, θα ήθελα τώρα να φύγω για άδεια και να το αφήσω αυτό το περιστατικό, να το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές. Και το αυτό που κάναμε τελικά, πήγα και εδώ πέρα και έκανα μια εκτεταμένη σπονδυλοδεσία. Δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησα να βάλω μια άγκυρα κάτω στην πίελο αυτού του ασθενούς και βίδες στον Ι2. Και εδώ βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά κράτησε, αλλά. Κοιτάξτε, αυτό το χειρουργείο ήταν το 2017, δεν ξέρω αν φαίνεται, και κοίταξα χθες το σύστημα και είναι το 2019 και αυτός ο ασθενής ακόμα ταλαιπωρείται, μπαίνει, βγαίνει για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, αναπνευστικό, κακό ιστορίες, δηλαδή πολύ δύσκολα περιστατικά και αν ο ασθενής είναι επιβεβαρημένος, όλα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο.
Σε ό,τι αφορά στη συντηρητική αντιμετώπιση, συνήθως απαιτείται ακινησία, αυτό που λέγεται bed rest, για μεγάλο χρονικό διάστημα και η ακινησία συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της νοσηρότητας. Έναν παππού 77 χρονών με ένα κάρο νοσήματα, δεν μπορείς να τον αφήσεις, επειδή πονάει πάρα πολύ, δεν μπορείς να τον αφήσεις στο κρεβάτι ακίνητο για 6 εβδομάδες. Θα τον προλάβει η φλεβοθρόμβωση, θα τον προλάβει η πνευμονία, θα τον προλάβουν διάφορα άλλα προβλήματα. Επομένως, αυτό το οποίο έχω να προτείνω είναι το εξής. Αν ο ασθενής γενικά είναι ολιγοσυμπτωματικός και ελέγχει το πόνος του, αφήστε στο κρεβάτι και κινητοποιήστε το σταδιακά. Αλλά αν δείτε ότι μετά από 2-3 εβδομάδες δεν μπορείτε να τον κινητοποιήσετε από τον πόνο, αρχίστε να σκέφτεστε τη σταθεροποίηση του επίπεδου, προκειμένου αυτός ο ασθενής να σταθεί πάλι στα πόδια του. Αν υπάρχει σημαντική οστική καταστροφή και δεν υπάρχουν ενδείξεις πόρωσης του κατάγματος ή τέλος πάντων του κατεστραμμένου οστού, να το πω πιο σωστά, αρχίστε να σκέφτεστε τη χειρουργική θεραπεία. Και επίσης, αν επιδεινώνονται ακτινολογικές εικόνες ή αν δεν πέφτει η CRP, αρχίστε να σκέφτεστε το χειρουργικό καθαρισμό. Δεν υπάρχουν στάνταρτ σε ό,τι αφορά τη χειρουργική τεχνική. Όλα είναι νόμιμα και εξαρτούνται και από τον τύπο της βλάβης αλλά και από τις δεξιότητες του χειρουργού. Οι Αμερικάνοι λένε: αν έχεις μόνο σφυρί, όλα μοιάζουν με καρφιά. Θα πρέπει να μπορείς να κάνεις. Αν μπορείς να κάνεις μόνο πίστη σπονδυλοδεσία, θα προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα του ασθενούς. Πρέπει να επιταχύνεται λίγο. Βεβαίως, συγγνώμη. Θα προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα του ασθενούς με πίστη σπονδυλοδεσία. Αλλιώς, αν έχεις και άλλες δυνατότητες, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις. Δεν θα μπλέξω με αυτές τις λεπτομέρειες. Εδώ, ουσιαστικά στη διαθωρακική, στη θωρακική μοίρα, μπορείς να κάνεις διαδερμική σπονδυλοδεσία σε πάρα πολλά επίπεδα. Εδώ, σε αυτόν τον ασθενή που έχει αυτό το παρασπονδυλικό απόστημα, μπορείς να κάνεις επίσης διαδερμική σπονδυλοδεσία και να παροχετεύσεις το απόστημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν βάλεις αντί για τιτάνιο αυτόλογο οστικό μόσχευμα ή αν βάλεις PEEK. Και επίσης δεν υπάρχει ένδειξη ούτε αφαίρεσης υλικών αν προκύψει σφλεγμονή, ούτε αντένδειξη στο να βάλεις υλικά αν τελικά έχεις σπονδυλοδισκίτιδα. Δεν έχω να πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.